δεύτερη μέρα της επέλασης της Σοφίας από το Δήμο Ρεοκάστρου. Βρισκόμαστε πάνω στο εκχιονιστικό, στην αλατιέρα του Δήμου. Μαζί μου ο οδηγός Άρης Δημητριάδης. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα. Και κάνουμε μία βόλτα για να δούμε την εικόνα του Δήμου Ρεοκάστρου. Από εδώ, Άρη, τώρα που βρισκόμαστε, χωράς να περάσεις? Πιστεύω, ναι. Πιστεύεις πως ναι? Δυσκολεύουν αυτά τα αυτοκίνητα έτσι στο έργο σας, έτσι? Συνέχεια βρίσκουμε τέτοια, κάνουμε πίσω, δεν μπορούμε να ρίξουμε. Ναι. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να μαλώνουμε τον κόσμο. Να μαλώνετε σίγουρα όχι. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι λίγο παιδεία, η οποία θα έπρεπε να είχαμε όλοι για να είναι εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Έχουν βγει και ανακοινώσεις για τα παρκαρισμένα, αλλά δεν βλέπουμε πολλά. Ναι. Ναι. Τώρα είμαστε πάνω στην οδό Κονταξοπούλου, η οποία από ό,τι βλέπουμε είναι καθαρή. Εδώ περνάτε συνέχεια, Άρη? Ναι. Περάσαμε 4-5 φορές, γιατί είχε παγωνιά και πάγωνε κατευθείαν. Βέβαια, βοηθάει το γεγονός ότι είναι ένας δρόμος κυκλοφορίας και τα αυτοκίνητα που κινούνται πάνω βοηθούν στο να μην πιάσει, έτσι δεν είναι? Φυσικά, το αλάτι πρέπει λίγο να περπατηθεί και τα αυτοκίνητα να δουλέψει. Ωραία. Από τι ώρα βρίσκεστε πάλι στους δρόμους, Άρη? Από χθες το βράδυ είμαστε σε επιφυλακή. Mm-hmm. 5 η ώρα ξεκινήσαμε, άρχισε να ρίχνει και ξεκινήσαμε τους κεντρικούς δρόμους, το αστικό και μετά στενά και τέτοια. Ωραία. Λεωφορείο κινείται κανονικά σήμερα, έτσι? Χθες είχαμε ένα περιστατικό μόνο. Ναι, είχαμε ένα πρόβλημα με το λεωφορείο. Ναι. Ωραία, συνεχίζουμε σε λίγο. Είμαστε περιμετρικά γύρω-γύρω από το Κονταξοπούλιο. Μόλις δέχθηκε κλίση ο οδηγός του Δήμου ότι ένα αυτοκίνητο έχει κολλήσει και η παρέμβαση είναι άμεση, άλλαξε το δρομολόγιο του και ήρθε από εδώ. Άρη, από εδώ έχετε περάσει ξανά, έτσι? Ναι, ναι. Και τι μου έλεγες πριν, την προηγούμενη φορά που πέρασες, ήταν ένα φορτηγό, ξεφόρτωνε και δεν μπορούσε να περάσεις και έφυγες? Έκανα πίσω αναγκαστικά και πήγαμε αλλού, όπως είχε γίνει 2-3 φορές μέχρι τώρα το πρωί. Ναι. Με παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Στους οδηγούς τι προτείνουμε να φορέσουν αλυσίδες, Άρη, τώρα έτσι όπως είναι ο δρόμος? Τώρα δεν χρειάζεται. Το πρωί είχαμε ένα θέμα, κάνα μισάρο, αλλά λύθηκε. Ωραία. Μας φωτογραφίζουν κιόλας. Του Κονταξοπουλίου. Όση ώρα κινούμαστε, Άρη, εσύ επιλέγεις σε ποια σημεία θα ρίξεις αλάτι ή ρίχνει αυτόματα το μηχάνημα? Αυτόματα. Ρυθμίζεις πόσο θέλεις να ρίχνει και ρίχνει από μόνο εδώ, δηλαδή. Τώρα πετάω διπλή δόση. Οπότε ρυθμίζεις και την ποσότητα που θα πέσει. Ναι, φυσικά. Μπήκαμε στο δρόμο για να δώσουμε περιγραφή. Είμαστε ανάμεσα από τον ΟΑΕΔ, από την πίσω πλευρά και τα μνήματα. Εκείνο το μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο. Από εδώ έχετε ξαναπεράσει, Άρη? Σήμερα μια φορά μόνο το πρωί. Ωραία, οπότε τώρα είμαστε στη δεύτερη φορά. Η χιονόπτωση αυτή τη στιγμή δεν είναι έντονη. Η θερμοκρασία είναι μείον 2 βαθμούς, αλλά με αίσθηση μείον 8, έλεγαν μετεωρολόγοι. Μπροστά μας είναι ακριβώς το κτίριο του ΟΑΕΔ.
Πόσα μηχανήματα είναι άρια αυτή τη στιγμή στους δρόμους και εργάζονται? Από ό,τι ξέρω είναι 7 μηχανήματα. 7 μηχανήματα. Και στα χωριά όλα μαζί. Ναι, στον ενιαίο Δήμο. Είναι και της νομαρχίας που περνάει συνέχεια του Μεσοχωρίου και της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και μια βοήθεια από εκεί. Ο δρόμος αυτή τη στιγμή Θεσσαλονίκη, ο Ρεόγκος Τρομαλισσοφόρη από τον Ορεινό Όγκο είναι ανοιχτός. Ναι, φυσικά. Έχει συνέχεια μηχάνημα εκεί. Θα φανταστώ ότι και εδώ η ποσότητα πάει διπλάσια. Ναι. Καλά, καλά φαντάζομαι.